Αυτή η δουλειά έχει γίνει ε, βασικά, μιλάει για ένα framework που έχει ε, που έχουμε σχεδιάσει ε, στα πλαίσια από δύο διαφορετικά project ε, και έχει γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά όπου ε, συνεργαζόμουν παλιότερα και βρισκόμουν και εγώ σε, με τα Οπότε, ας ξεκινήσουμε να δούμε τι είναι αυτό το Framework. Θα, θα δούμε καταρχήν ε, 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 γιατί μας ενδιαφέρουν τα χωροκειμενικά δεδομένα ε, και μετά θα περάσουμε να δούμε ε, πώς έχουμε σχεδιάσει το Framework αυτό. Ε, γιατί μας ενδιαφέρουν χωροκειμενικά δεδομένα, γιατί ζούμε πλέον στην εποχή που έχουμε πάρα πολλές συσκευές, κινητές συσκευές, οι οποίες εκτός από ε, αυτές τις χρησιμοποιούμε τόσο για να... Τις χρησιμοποιούμε λίγο πολύ σαν υπολογιστές και λίγο πολύ δίνουν και την τοποθεσία μας και περιμένουμε το αποτέλεσμα που θα δούμε ε, με βάση την αναζήτηση που θα κάνουμε να είναι καλύτερο ε, με βάση και την τοποθεσία μας. Ε, οπότε από εκεί προκύπτει το χωρικό κομμάτι ε, υπάρχει και το κειμενικό, γιατί ε, πολλέ φορέ μα ενδιαφέρει να κάνουμε κάποια αναζήτηση, να πάμε ένα παράδειγμα, ψάχνουμε σε ένα χάρτη κοντά σε εμά ε, κά, ε, κάποιο facility, κάτι που μα ενδιαφέρει, όπω ένα εστιατόριο. Εκεί πέρα θα προσθέσουμε κάποιε λέξει ε, που θα προσπαθούμε να ταιριάζουν στα αποτελέσματα τη αναζήτηση. Ή μάλλον ανάποδα, δίνουμε κάποιε λέξει που θα έπρεπε να ταιριάζουν στα αποτελέσματα τη αναζήτηση. Όμω μα ενδιαφέρει και η θέση μας. Οπότε αν υποθέσουμε ότι έχουμε κάποια κινητή συσκευή, η θέση αυτή μπορεί να είναι γνωστή στο πάροχο που μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα αναζήτησης και να προσπαθήσει να βελτιώσει την αναζήτηση με βάση αυτό. Αυτό είναι ένα σενάριο που μας ενδιαφέρουν τα Spatial Textual δεδομένα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια όπως τα, 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 τα κοινωνικά δίχτυα. Για παράδειγμα το Twitter, που αρκετά tweets πλέον έχουν και μια τοποθεσία. Και με βάση αυτό θα έπρεπε βασικά να επεξεργαστούν διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικά κάποιος να μιλάει για παράδειγμα για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και να βρίσκεται κοντά στο γήπεδο ή μέσα στο γήπεδο και διαφορετικά να βρίσκεται σε κάποιον άλλο χώρο. Ίσως αν θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να έπρεπε να εκτιμήσουμε διαφορετικά τη μία από την άλλη περίπτωση. Ε, και τέλος ένα τρίτο διαφορετικό σενάριο είναι όταν έχουμε, ε, 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 έχουμε τα, τα λεγόμενα streams που έχουν και το χρόνο μέσα ε, και βασικά μπορεί να έχουμε παραδόσεις από δέματα για παράδειγμα οπότε έχουμε αυτοκίνητα τα οποία μετακινούνται και θέλουμε ανα πάσα χρονική στιγμή να ξέρουμε πού βρίσκονται και να μπορούμε να προβλέψουμε για παράδειγμα πότε θα φτάσουν τον προορισμό τους η απο... ή εκ των υστέρων ε, την απόδοση που έχει ένα συγκεκριμένο οδηγό. Ε, όλα αυτά και άλλα πολλά σενάρια μας ενδιαφέρουν ε, το χωρικό, το κειμενικό, αλλά πολλές φορές και το temporal που δεν αναφέρεται στον τίτλο του framework, το οποίο είναι το χρον... η χρονική διάσταση των δεδομένων. Ε, το... το framework σαν αρχιτεκτονική, ε, θα το ξεκινήσω από το χαμηλότερο ε, layer, που είναι τα δεδομένα. Ε, το, ε, υποστηρίζει διάφορων τύπων δεδομένων. Από τη μία έχουμε τα spasotemporal δεδομένα, που είναι αυτά που έχουν ε, χρονική και χωρική διά, διάσταση. Ε, τα spasotextural δεδομένα, που είναι αυτά που έχουν τη χωρική και την κειμενική διά, διάσταση. Προφανώ θα μπορούσαν να έχουν και τα τρία, αλλά εμεί τα έχουμε εξετάσει ξεχωριστά ω δύο υποκατηγορίε. Ε, υποστηρίζουμε και RDF δεδομένα, άρα ημιδομημένα δεδομένα που μπορεί να έχουν σύνθετη πληροφορία ε, και κάποια δομή ε, μέσα σε αυτά. Ε, και τέλος, ε, σε κάποιες δουλειέ που, που δεν αναφέρονται σε αυτή την εργασία λαμβάνουμε υπόψη ότι μπορεί να έχουμε αποθηκεύσει και προτιμήσεις χρηστών και να τα χρησιμοποιούμε αυτά για να βελτιώσουμε κάποιες ερωτήσεις στο framework που έχουμε. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε και θα δούμε ότι έχουμε εξετάσει δύο σενάρια, τόσο το centralized, το κεντρικό, όσο και το παράλληλο. Ε, οπότε για να τα επεξεργαστούμε αυτά, έχουμε ένα άλλο επίπεδο ε, τα, στα οποία παρέχουμε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα τα δεδομένα που έχουμε για να κάνουμε την αποθήκευση ε, και προφανώ έχουμε σχεδιάσει και ένα interface για να μπορούμε να έχουμε κάποιους τελεστές που ε, αξιοποιούν αυτά τα index και ανακτούν τα δεδομένα από το data layer. Ε, και τέλος, υπάρχουν, όπως είπα, και κάποια διαφορετικούς αλγόριθμους για διαφορε... που μας γυρνάνε διαφορετικά αποτελέσματα, τόσο για κεντρικούς όσο και για παράλληλα συστήματα. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες από το framework στη συνέχεια. Ε, και θα αρχίσουμε από την προσέγγιση ε, που προτείνουμε για, το, για την ευρυτηριοποίηση, για το indexing. Ε, ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι ε, τα δεδομένα μας έχουν πολλέ διαστάσει ε, και προφανώ είναι ε, καταρχήν δύο διαστάσει γιατί έχουμε το, ε, το χώρο. Οπότε θέλουμε light, του δύο πράγματα ε, για να καθορίσουμε ένα σημείο μοναδικά στον διδιάστατο χώρο που ζούμε. Ε, το θεωρούμε το χώρο διδιάστατο, προφανώ υπάρχει και η τρίτη διάσταση του ύψου σε κάποιε δουλειέ ε, που έχει σχέση με. Ε, ε, για παράδειγμα με αεροπλάνα έχει σημασία και το ύψος ε, και έχουμε ε, δουλέψει και πάνω σε αυτή ως ομάδα πάνω σε αυτό το χώρο ε, Σε αυτή τη δουλειά θεωρούμε ότι είναι διδιάστατος ο χώρο, γιατί συνήθως μας ενδιαφέρει, είμαστε πάνω στη σφαίρα της γης οπότε δεν μας ενδιαφέρει το, το ύψος που βρισκόμαστε ε, και, Άρα έχουμε τουλάχιστον δύο διαστάσει. Όταν πάμε σε σπασιοτέμποραλ προστίθεται και ο χρόνο σαν μια επιπλέον διάσταση και στο σπασιοτέξουαλ και τα keywords προσθέτουν επιπλέον διαστάσεις πάνω στο χώρο αυτό. Οπότε η βασική ιδέα είναι ότι πολλές φορές τα συστήματα για παράδειγμα τα NoSQL συστήματα, τα κατενημένα έχουν χτιστεί για να επεξεργάζονται αποδοτικά ε, δεδομένα μίας διάστασης ή, τέλος πάντων, ένα κλειδί μίας διάστασης. Αυτό κατευθείαν κάνει αυτά τα, τα framework, τα, τα, τα υπάρχοντα συστήματα, να μην ταιριάζουν ε, με τα application που θέλουν πολλές διαστάσεις, όπως τα Spasotexua. Ε, οπότε, μια ιδέα είναι ε, να μπορούμε τα πολυδιάστατα δεδομένα ε, να, να τα κάνουμε map, να τα μετασχηματίσουμε σε ένα χώρο, που, σε ένα κλειδί μονοδιάστατο. Προφανώ όταν περνάμε από τι πολλέ στη μία διάσταση, χάνουμε κάποια πληροφορία, οπότε έχουμε κάποιο approximation που μα βοηθάει όμω να κάνουμε του αλγόριθμους μα πιο αποδοτικού, να βρούμε ένα πρώτο σύνολο απαντήσεων και μετά προφανώ θα χρειαστεί να το κάνουμε refine, να, να αφαιρέσουμε δηλαδή από αυτό απαντήσει οι οποίε δεν μα ικανοποιούν. Ε, για τα spatial δεδομένα, προφανώ έχουν προταθεί και έχουν εξεταστεί και τα εξετάζουμε και εμεί στο framework μα διάφορε καμπύλε, ε, οι οποίε διατρέχουν το χώρο, να το πούμε έτσι, και μα δίνουν ένα μονοδιάστατο κλειδί. Ε, εμεί έχουμε εξετάσει τη Hilbert και τη Z-Order, δεν θα μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειε. Ε, Όμω έπρεπε να το επεκτείνουμε ε, αυτό για να μπορέσουμε αποδοτικά να χειριστούμε spatial-temporal ε, δεδομένα. Και συγκεκριμένα έχουμε προτείνει μία μέθοδο που μπορεί να εφαρμοστεί και στα δυναμικά δεδομένα, άρα να μην ξέρουμε εκ των προτέρων πόσα δεδομένα και που την κατανομή τους Η οποία συνδυάζει το μονοδιάστο mapping που είδαμε πριν με τη χωρική πληροφορία και μπορεί να εφαρμοστεί αποδοτικά στι ποσοτέμπορα δεδομένα. Και εμείς το εφαρμόσαμε συγκεκριμένα στα RDF δεδομένα. Ε, Αντίστοιχη δουλειά έχουμε κάνει ε, και για τα Spasso Textual για να έχουμε ένα μοναδικό κλειδί που να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στους αλγόριθμούς μας, όσο το πούμε έτσι ευρυκριοποίηση με την έννοια ότι αυτό το κλειδί θα μας οδηγήσει σε πλιάδες οι οποίες σίγουρα είναι, μάλλον ε, με το κλειδί αυτό σίγουρα δεν θα χάσουμε καμία πλιάδα αν το χρησιμοποιήσουμε για να και, μπορεί, ε, και θα ανακτήσουμε λιγότερες από ό,τι αν δεν το είχαμε. Ε, και αυτό το κλειδί όπως είπαμε το θέλουμε και για να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα NoSQL Stores ή γενικά NoSQL Stores ε, και ε, ο σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε ένα ε, unified, ένα ενιαίο ε, interface να μπορούμε να μιλάμε ε, με, τα, με διάφορα NoSQL Stores και αυτό είναι βασικό γιατί ε, συνήθω τα. Ε, μάλλον, επειδή δεν υπάρχει κάτι σαν την SQL όπω υπάρχει στα, στα κλασικά συστήματα βάσεων δεδομένων, ε, για να φτιάξει να φτιάξεις τον κώδικα σου, να βάλει τα δεδομένα σου, για παράδειγμα, στη MongoDB και στην HBase, πρέπει να γράψει ένα διαφορετικό κώδικα ε, για να επικοινωνήσει με αυτό. Δηλαδή, αυτό τα κεντρικά, τα, συστήματα, τα σχεσιακά, μάλλον συστήματα βάσεων δεδομένων, τα έχουν λύσει μέσα στην SQL. Και η δικιά μα πρόταση είναι να φτιάξουμε ένα abstraction layer, το οποίο κρύβουμε βασικά το ποιο NoSQL σύστημα χρησιμοποιούμε και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα που έχουμε φτιάξει τη διεπαφή και να επεκταθεί για να χρησιμοποιηθούν και άλλα NoSQL συστήματα. Και όλο αυτό στηρίζεται στο one-dimensional mapping που αναφέραμε πριν. Ε, δηλαδή, επειδή το NoSQL Store χρειάζεται κάποιο μονοδιάστο κλειδί, χρησιμοποιείται αυτό το οποίο μπορεί να, να το εκμεταλλευτεί μετά ε, στι ερωτήσει που υλοποιούνται. Άρα, ε, δεν θα μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Η κατάσταση που υπήρχε πριν το δικό μα το framework ήταν ότι αν ήθελα το MongoDB ή την HBase να τη χρησιμοποιήσω, θα έπρεπε να γράψω κάτι διαφορετικό, όπω είναι ο πρώτο κώδικα και ο δεύτερο. Και με βάση τη δικιά μας, το δικό μας interface έχουμε πλέον μια, έναν κοινό τρόπο ε, ανεξάρτητα με το σύστημα που χρησιμοποιούμε να μπορεί κάποιος να ορίσει μια ερώτηση όπως φαίνεται εδώ και να ανακτήσει δεδομένα από ένα συγκεκριμένη περιοχή. Ε, και αυτό το interface το έχουμε υλοποιήσει σε διάφορα συστήματα ε, να μπορεί όντω κάποιο να το χρησιμοποιήσει. Άρα ε, γράφει αυτό το κώδικα που φαίνεται εδώ πέρα ε, και μετα... Προφανώ υπάρχει αντίστοιχο κώδικα για να βάλει κάποιο τα δεδομένα του ε, στην HBase. Ε, γράφει αυτόν τον κώδικα και είτε έχει συνδέσει από κάτω, όπω γίνεται με το ODBC, ε, μια HBase, είτε μια ε, MongoDB, ε, θα τρέξει η ερώτηση. Οπότε, αλλάζοντας, ε, αν αλλάξει τα δεδομένα του και τα βάλει σε ένα άλλο σύστημα, το μόνο που θα πρέπει να αλλάξει ε, στον κώδικα που έχει φτιάξει με το δικό μας interface θα είναι τη δήλωση, το πούμε έτσι, ότι πλέον δεν χρησιμοποιώ HBase, αλλά χρησιμοποιώ MongoDB. Ε, αυτό όσον φορά το indexing. Ε, θα περάσουμε τώρα λίγο να δούμε κάποια παραδείγματα από το, από το query processing. Ε, έχουμε προτείνει διάφορους κεντρικούς και παράλληλους αλγόριθμους ε, οι οποίοι ε, πάνω σε αυτό το ίδιο framework ε, ένα ένα παράδειγμα ε, που ε, είναι να κάνουμε ερωτήσεις ε, χωροχρονικέ πάνω σε RDF df δεδομένα, ε, στο οποίο εδώ πέρα ε, πάλι συναντάμε το πρόβλημα ότι ε, θα χρειαζόμαστε, επειδή στα RDF δεδομένα ο κάθε κόμβος βασικά ε, τελικά να παριστάται ως ένας αριθμός ο οποίος είναι... Ε, συνήθως τυχαίω. αυτό που μελετάμε εμείς το μονοδιάστατο αυτό mapping που έχουμε προτείνει ε, να το περάσουμε μέσα εκεί ως ε, αριθμό στα, <coughs> ως αριθμό στα, ως ID τέλος πάντων στον κόμπο μας με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να γίνει ε, indexed ε, ε, σε β' δέντρο και η απόδοση της ερώτησης να γίνει πολύ πιο γρήγορη εδώ οι ερωτήσει που μα ενδιαφέρουν πάνω στα RDF δεδομένα είναι χωροχρονικές, άρα μα ενδιαφέρει να βρούμε, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε οι κόμβοι μα να αναπαριστούν δεδομένα που αφορούν κάποια πλοία, τα οποία κινούνται με μία ταχύτητα και έχουν μία τοποθεσία και θέλουμε να βρούμε τους κόμβους αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και πάνω σε αυτό έχουμε ελοπίσει και Spasotempo temporal Link Discovery, όπου ε, έχουμε, εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικά data set. Το ένα είναι ε, η πηγή μας, η οποία είναι και το streaming, αυτό που έρχεται και αλλάζει συνέχεια, το οποίο μπορεί να είναι καράβια που κινούνται σε διαφορετικές περιοχές, και το δεύτερο το ονομάζουμε target και είναι κάποιες περιοχές που μπορεί να είναι είτε λιμάνια είτε περιοχές προστατευόμενε που απαγορεύεται να μπουν τα πλοία κτλ. Ε, και ο σκοπός είναι ενώ έχουμε αρχικά τις περιοχές ξεχωριστά και RDF πάντα ε, αποθηκευμένα ε, και τις πηγές που είναι τα καράβια μας ε, να, α, να βάλουμε μέσα, ανάμεσα στους κόμπες Links που, να, που να σημαίνει ότι αυτό το καράβι αυτή τη χρονική στιγμή ε, μπήκε σε ένα λιμάνι ή μπήκε σε μια προστατευμένη περι, ε, ε, περιοχή. Ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, γιατί και ο χρόνο ε, είναι περιορισμένο, ε, αλλά έχουμε προτείνει τόσο ένα κεντρικό, μια κεντρική αρχιτεκτονική για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, όσο και μια παράλληλη αρχιτεκτονική. Εδώ να πω ότι στην παράλληλη αρχιτεκτονική έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές. η μία ε, προποθέτει ότι το ένα τα δύο data set και συγκεκριμένα το target και όχι το streaming και είναι μικρό και μπορεί βασικά να ε, και να μοιραστεί σε όλους τους κόμβους χωρίς μεγάλο κόστος. και τότε η παραλία βασικά γίνεται το, στο διαμερισμό της streaming ε, εκδοχής, του streaming, το streaming δεδομένων. Αυτό βασικά είναι ρεαλιστικό γιατί όπως είπαμε πολλές φορές το target των δεδομένων, ε, το dataset, είναι βασικά τα λιμάνια ή οι περιοχέ οι προστατευμένε, οι οποίε είναι λίγε, δεν είναι πολλέ, αλλά τα καράβια τα οποία κινούνται και συνέχεια και παράγουν νέε τοποθεσίε είναι το μεγάλο ε, δεδομένο, το μεγάλο σε όγκο δεδομένα, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν παράλληλα. Και έχουμε και μια διαφορετική αρχιτεκτονική, η οποία αρχίζει και γίνεται πολύ, πιο πολύπλοκη, όχι σαν αρχιτεκτονική, αλλά σαν κώδικα που και τα δύο θεωρούμε ότι είναι μεγάλα και μπορεί να είναι και streaming και τα δύο που σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να μοιράσουμε και τα δύο σε διαφορετικούς workers παράλληλα να γίνεται αλλά προφανώς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε χρειάζεται για την ερώτηση βρίσκονται στον ίδιο worker το οποίο σημαίνει ότι σπάμε το χώρο χρησιμοποιώντας κάποια, ένα grid Άρα, ό,τι καράβι και ό,τι λιμάνι πέφτει μέσα σε ένα cell θα πάει στον ίδιο worker για ε, να μπορέσουμε να κάνουμε το link discovery για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ε, και, προφανώ, αν ένα λιμάνι πιάνει πάνω από δύο κελιά ή η ερώτηση πιάνει μεγάλη περιοχή, θα πρέπει να φροντίσουμε και τα δεδομένα μας να ε, γίνουν διπλότυπα, να μοιραστούν σε όσα κελιά, σε όσους workers χρειάζονται για να παραιτηθεί το σωστό αποτέλεσμα. <coughs> ε, και να περάσουμε στα συμπεράσματα. Το Framework, το SPAGE, ε, ε, είναι ένα σύνολο από καινοτόμες τεχνικές για indexing και processing από ε, ε, χωροκειμενικά δεδομένα. Ε, και στο μέλλον προφανώ, ε, ο στόχος είναι να συνδυάσουμε στα ίδια δεδομένα ε, το χρόνο, το χώρο και το κείμενο, ενώ εδώ τώρα το κοιτάμε κυρίως ή χώρο με, με χρόνο ή χώρο με κείμενο. Ε, και επιπλέον να εμβαθύνουμε και στο κομμάτι ε, του semantic retrieval, δηλαδή ε, όπως είδαμε κάποια δεδομένα που μπορεί να είναι στα RDF, ε, να δούμε τη σημασιολογία περισσότερο από άλλα δεδομένα. Δηλαδή, ε, ό,τι φορά το RDF κομμάτι, κοιτάξαμε κυρίως σπάσιο, ε, το space-time ε, και αγνοήσαμε το textual, το θα θέλαμε ε, σε αυτό να βάλουμε και μέσα ε, το keyword search. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, έχουμε Αν λίγο χρόνο για... Δεν ακούω για ερωτήσει. Πώ να κάνω εγώ <σχελίδι> μια ερώτηση, τα δεδομένα που έχετε περίπου, γιατί με ηγέθη δεδομένο μιλάμε και μα δίνετε ένα παράδειγμα το, το framework αυτό, τι ερωτήσει απαντάει στο, ας πούμε στο παράδειγμα των πλοίων και των λιμανιών. <σχελίδι> ναι, τα, στα RBF δεδομένα, επειδή ήταν ε, και στα πλαίσια ενό ευρωπαϊκού προ, ε, προγράμματο, ε, στη συνεργασία με διάφορα ε, εμπορικά τέλο πάντων. Ε, partners, είχαμε πραγματικά στα δεδομένα για το διάστημα ενό μήνα όλα τα καρέβια που κινούνται στη Μεσόγειο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το μέγεθο, αλλά μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι αρκετά μεγάλο. σε gigabyte αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα το πω, αλλά ήταν πραγματικά δεδομένα για όλη τη Μεσόγειο ενό μήνα. Οπότε ήταν αρκετό μεγάλο όγκο το δεδομένο. Τώρα για τις ερωτήσεις, το, όσο αφορά το query processing, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να βρούμε, για παράδειγμα, ε, το Spacio-Temporal το query που λέει, ήταν να βρούμε συγκεκριμένου τύπου καράβια ε, σε, που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ε, κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, να βρούμε, για παράδειγμα, καράβια που είναι του τύπου ψαράδικα που βρισκόντουσαν σε κοντάξιο κι εγώ στην, στην Κρήτη, ε, εκείνο το χρονικό διάστημα. Οπότε, Εναι. το RNF έμπαινε στον τύπο του καραβιού μέσα, το spatial το κομμάτι είναι στην περιοχή και το tempo είναι το χρονικό.